σημαντικής πόλης, χώρου του θεάτρου, φεύγαμε με... Και μια και είναι, μιλάω για παιχνίδι, να σας πω ότι εγώ έχω παίξει μου τυχερή, γιατί στην εποχή μου, στα παιδικά μου, έπαιξα πάρα πολύ. Η εποχή μας ήταν έτσι που γέννησαν οι ανάνες με παιδιά, με φωνές και οι μάνες προσπαθούσαν με ξύλο να μας βάλουν το βράδυ στο σπίτι. Κανείς δεν ήθελε να κόψει το παιχνίδι. Και τι παιχνίδια. Από φούσκο, μπλούκο που όλοι τα ξέρετε, φούσκο, μπλούκο, κλέφτες, αστυνόμους, γαλενάκια, τσιλίκ, τσομάκ, κότσια. Τι παιχνίδια. Και είχαμε το προνόμιο εμείς να είμαστε και κοντά στη θάλασσα που κοιτάζαμε το χαλβά και κυρίως όμως τις κατρακύλες λίγο πριν από τα σωληνάρια. Ήταν κάτι κατρακύλες που άρχιζαν από ψηλά από το λόφο και κάθετα σχεδόν έπεφταν και ανεβαίναν λοιπόν από κάι και δώστηκε η δύναμη την κατρακύλα μας και από όταν βρισκόμασταν κάτω, όμως με σκισμένο βραχί. Για να ξύλο λοιπόν ξανά και αυτή η μνήμη όμως δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Τώρα λοιπόν, επειδή έβλεπα τα παιδιά στη γειτονιά μου που ήταν κάποια πιτσιρίκια που παίζουν μόνο με το κινητό και με, λέω μια ευκαιρία να έχουν μια ωραία μνήμη. Είχα λοιπόν το γάτο μου το Χρουμπούλι και η Ελενίτσα δίπλα είχε τη Λένα της και τους είδαμε να ερωτεύονται. Λέμε δεν κάνουμε ένα γάμο. Από εκείνη τη μέρα τα παιδιά ζούσαν μόνο γι' αυτό. Πήγε η Ειρηνούλα της γειτονιάς και μου φτιάξε δύο στεφανάκια τόσα με χόρτο, τα ένωσε με μια κλωστίτσα και όλα μαζευτήκαν για να γίνει ο γάμος. Θα τη ντύσουμε η νύφη? Ναι, θα τη ντύσουμε. Πήραμε λοιπόν μια μπουμπονέρα, βάλαμε στη θηλυκή γατούλα στη Λένα ένα με φιωγκάκι στο κεφάλι της και έγινα αυτό με τα νύφη. Και ο Χουρχούλης ένα ωραίο φιωγκάκι, στήθηκε δίπλα ο καθένας κράταγε το γάτο του και η Ειρηνούλα ήρθε ωραία και σοβαρά και λέει παντρεύεται ο Χουρχούλης τι λένε και η Λένα το Χουρχούλη. Δεν ήταν πολύ ωραία, έκανε και προξενιά. Εσείς παίζετε? Παίζαμε και εμείς τα ίδια παιχνίδια, αλλά τώρα μια που λέει για προξενιά, η μαμά μου ήταν πάρα πολύ αγαπητή στο χωριό και έφερε και μερικά προξενιά, τα οποία ήταν πετυχημένα και ευτυχισμένα. Με μητέρωσε και εμένα το Μητρόβιο και εγώ έχω κάνει. Ήταν αγαπητή στο χωριό, γιατί όλοι εκείνη την εποχή φτώχεια δουλεύαν στα χωράφια, θερίζανε, σκαλίζανε, οργώνανε. Κάποιο μικρό ατύχημα παθαίνανε. Μόλις το παθαίνανε, στη Χαψίμενα να πάμε, στη Χαψίμενα. Η μάνα μου είχε ιόδια, γάζες, τα έφτιαχνε εκεί πέρα. Αν καμιά φορά έβλεπε ότι ήταν κανένα βαθύ και τους έβαζε καμιά πενικυλίνη ένεση για να μην πάθουν μόλυνση. Είχα και ένα αδερφό που ήταν πάρα πολύ κι αυτός αγαπητός, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε όλη τη Λίμνο. Ήταν πολύ καραμπουτζής. Λεβέντης, άγγελος στην ψυχή, άγγελος στην ομορφιά του. Λοιπόν, ήτανε πρωταπριλιά. Ήτανε πρωταπριλιά και αμέσως σκέφτηκε κάποιον να γελάσει. Πήγε να πάρει το αυτοκίνητο από το φορτηγό που δούλευε. Ήταν ένας χαζούλης λίγο, ο Κωστός. Ο Κωστός την αγαπούσε πάρα πολύ τον Ανδρέα και εκείνος. Καμιά φορά είχε καμιά καραμελίτσα στη τσέπη του και του το έδινε. Εκείνη την ώρα κάνει πολύ το μελαγχολικό ο Ανδρέας. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Ανδρέα. Ανδρέα γιατί είσαι έτσι? Τι να σου πω βρε Κωστή. Τι είναι ρε Ανδρέα, τι είναι ρε Ανδρέα. Πέθανε η μάνα. Την καημένη την Χαψίδενα και πέθανε. Την καημένη την Χαψίδενα. Τώρα. Τι τώρα ρε Κωστή, τώρα τι να κάνω, να πάω να χτυπήσω την καμπάνα? Λέει να πας να τη χτυπήσεις την καμπάνα, ξέρω εγώ, λέει ρε Κωστή, έχουμε και κάτι άλλο να κάνω. Λέει ρε Ανδρέα, ποιο μνήμα να ανοίξω? Ξέρω εγώ ρε Κωστή, λέει ποιο μνήμα να ανοίξεις? Να ανοίξω ρε Ανδρέα της Κατερινάς της πεθέρας σας. Λέει άνοιξε. Καλά ρε Ανδρέα, άντρε καλημέρα. Φεύγει ο Ανδρέας, περνά από το σπίτι του, λέει Μαρία, η γυναίκα, γέλασε τον Κωστή και θα πάει να ανοίξει το μνήμα της πεθέρας μας. Έχετε τον ένα μυπάκι το ανοίξει. Άφρα Ανδρέα λέει τι έκλεισε, εντάξει λέει. Φεύγει ο Κωστής, πάει στην εκκλησία,
Νταν. Πέρυσι μα την λαμπάνε. Την λαμπάνε. Νταν. Βγήκαν δύο γειτόνισε εκεί πέρα. Τι είναι κουστή. Ποιο πέθανε. Ο συνήθω ρωτάμε ποιο οι γυναίκε. Δεν λέμε ποια. Συμπαρέρχεσαι αυτό. Α, η καημένη η χαψίδενα πέθανε. Η κυρία χαψίδενα πέθανε. Αχ, η καημένη. Οι γυναίκε στεναχωρηθήκαν, λένε η μία με την άλλη, να πάνε να ανάψουμε κερί που πηγαίνουν. Η μάνα μου ήταν στην αδελφή της στο Καρπάσι και το πρωί κατέβηκε με το λεωφορείο. Πήρε το δρόμο, φτάνει εκεί κοντά στην εκκλησία, μόλις την είδαν οι γυναίκες, κόκαλα. Κόκαλα οι γυναίκες. Είπε καλημέρα η μάνα μου, τι κάνει, ξέρω εγώ, πήγε στο σπίτι της. Αυτές λένε μεταξύ τους, βρε, το κοστό, το χαζό. Η Μαλαματινιά θα πέθανε, είπε η Καψίδενα. Άντε να πάμε στη Μαλαματινιά. Πήραν λουλούδια, πήραν και τα κεριά, πάνε να, στη Μαλαματινιά. Μόλις φτάνουν έξω από τη βεράντα της, τη βλέπουν τη Μαλαματινιά, καθόταν στη βεράντα, στο σκαμνί και λιαζόταν. Γυρίσανε πίσω, μάθανε ότι ήταν πρωταπριλιά και τους γέλασε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, πριν να γίνει οδηγός, έκανε το Μητροπολιτή, είχε ένα κασάκι μπροστά του και πουλούσε δαχτυλίδια, προμετευτής. Ναι, είχε μασουράκια, φώναζε και όταν πήγαινε στον κορνό τον άφηνε ο πατέρας μου με τα μάξι και στον Άγιο Δημήτρη. Και όταν γύριζε από το κάστρο από τον δρομολόγιο, τον έπαιρνε. Εκείνος ήταν πάρα πολύ καλαμπορτής από τα μικρά του χρόνια. Λοιπόν, φώναζε μασουράκια, καρούλια, έχω και λάστιχο για τα βρακιά σας. Το οποίο το λάστιχο ήταν σαμπρέλα. Από τον πατέρα μου τα αυτοκίνητα που καλούσα, στα κόβαν το βράδυ, μισό πόρτο και τα πουλούσε. Αυτά ήταν πολύ καλός και έτσι. Πάντα ήθελε να κάνει τα αιτήματά μας, να τα κρατήσει. Νομί, είχε λάστιχο τότε. Δεν το ξέρω. Εγώ παιδιά, εσείς λέτε παίζατε μικρές. Εγώ έχω άλλο πανηγύρι. Δεν είχατε τις χαρές μικρή. Ήταν οι γονείς μου οι δεξιάδες πρόσφυγες. Ρεΐστερε. Ήταν να αποδεδώσουν τους μήνες. Ύστερα από την οικογένειά του, σας τα αφήνουν τα παιδιά, θα μην έχουν μωρά δουλειά. Δουλειά, κάθε τέτοιο σχόλιο θα καμπάζουν. Είχαν ένα γαϊδουράκι, φόρτενε τα κουλούκια, θέλουν να μάθουν και τα παιδιά για τα σποράκια. Φόρτενε ο παπάς μου το κουλούκι πάνω στο γαϊδουράκι και το πήγαινε μία ώρα δρόμου στο κοντοβράκι. Κάθε πρωί ήταν ένα πρωί, πήγαινε το βράδυ ερχόταν. Εγώ με τον παπά μου είχαν τόσο αγάπη του είχα και μου είχε και ερχόταν το βράδυ και τρεγόμουν και έλεγα τι σου κάμανε, ερχόταν να μου κάνει χάδια. Αλλά δεν τον ερχόταν, έφυγε. Ερχόταν, έφυγε, είχε κατσίκια πάνω στο βουνό. Αρχή από τα κατσίκια, είχε και ένα άλλο άνθρωπο σε ένα κομματάκι, ήθελε να παίξει καφενείο το βράδυ. Ερχόταν από τα κατσίκια μετά το έτρωγε και έκανε αυτό, πήρε στο καφενείο. Και κάθιζε, δεν κάθιζε στο καφενείο, ενώ ήταν κουρασμένος όλη μέρα, στεκότανε στο τεζιάκι το λέγανε τότε, στο τζίμι το καφενείο στο χωριό μου, στεκότανε στο τεζιάκι και έκανε το λιμουζάκι ο άνθρωπος και ερχόταν στο σπίτι και μας έφερε το λουκούμια τότε ήταν κάτι τραγουδιά και μπροστά μες στο στόμα σου που είχαμε στο λιμουζάκι. Ήταν τόσο τα χρόνια τότε δύσκολα για μένα, που σας λέω, παιχνίδια. Καρούλια κάναμε. Καρούλια πηγαίνα πίσω από το σπίτι μας, είχε δέντρα και είχαν χώρο. Όταν πήγαμε στην Αθήνα, μας πήραμε να γράψουμε το CD για το Ρεΐστερε. Εκεί μέσα μας ρωτούσαν πια, δεν έχετε τίποτα άλλο, δεν έχετε. Εμένα και με φάνα, τι να σου πω, έρχω κι εγώ μέσα μου ένα τραγουδάκι. Α, πες το. Άνοιξα το στόμα μου, τους το είπα και ήταν αμέσως το γράψανε. Εμέσως στο γράψανε. Όμως και εμάς. Το όνομα. Το όνομα. Το όνομα του ήταν το πτηνό. Το πτηνό. Το πτηνό. Ωραία. Θα μας το πείτε. Θα σας το πω. Δημήτρη. Δυνατά. Ωραία. Θα το πω.
κι εγώ επετούσα. Ή στα ύψη ψηλά στα καρδιά. Τώρα όμως έχει μπει στη πνοή μου ένας μηχανλεπτός μα γρυπνά. Τώρα όμως έχει μπει στη πνοή μου ένας μηχανλεπτός μα γρυπνά. Προσπαθούν να με σώσουν, μα ο πόνος μου είναι βαθιά. Οι γιατροί προσπαθούν να με σώσουν, μα ο πόνος μου είναι βαθιά. Δεν λειτουργεί το σπίτι όταν πάρει απ' τα τέσσερα μέρη φωτιά. Σεπτεμβρίου του Σωτήριου έτους 1586. Νωρίς το πρωί φτάσαμε στη Λίμνο. Ο στρατηγός έριξε μία κανονιά όπως το συνήθισε. Οι άλλοι του Κάστρου έριξαν άλλη μία. Και ολόκληρη η αρμάδα κυροβόλησε μετάξι στο λιμάνι. Η πόλη, η Αλωτινή Μύρινα, έχει σήμερα το όνομα του νησιού. Περιβάλλεται ακόμα από τα παλιά της τείχη. Είναι όμως τελείως άσχημη γιατί εκεί μέσα δεν υπάρχουν καθόλου μαγαζιά. Ό,τι παράγεται το καταναλύσκουν οι ίδιοι, γιατί χρόνια τώρα οι γαλέρες δεν πιάνουν στο λιμάνι. Είναι παρατηρημένο. Σε περιόδους ειρήνης, η Λίμνος είναι έξω από τον δρόμο των πλοίων. Αντίθετα, σε περιόδους αναταραχών και συγκρούσεων, όλοι περνούν από τα νερά της. Από την αργοναυτική εκστρατεία μέχρι την πολύνεκρη ναυμαχία της Καλύπολης που κόστησε άδικα τόσες ζωές, πάντα η Λίμνος είχε μερίδιο στον πόλεμο. Λίμνα 1915. Το δεύτερο συμμαχικό νοσοκομείο στήθηκε στο Μούδρο σε Τέτες. Φροντίζουμε τραυματίες και ασθενείς από την Καλύπολη. Είμαστε λίγες νοσοκόμες από την Αυστραλία και τον Καναδά. Θα περάσουν από τα χέρια μας 4.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες. Μικρό, κουρελιασμένο νησί της Λίμνου. Στο γαλανό Αιγαίο Πέλαγος. Σε καταγιόμαστε και σε αγαπούμε εξίσου. Και όταν οι ομίχλες του καιρού έρθουν και σε σκεπάσουν και εμείς σκορπίσουμε σε μέρη μακρινά, σίγουροι είμαι. Να ακούσουμε θα αποζητάμε το όνομά σου. Ήταν το 1920. Τα αγγλογαλλικά πλοία έφεραν χιλιάδες λευκορώσους στη Λίμνο. Οι περήφανοι κοζάκοι του Κουπάν, του Ντόν, του Τέρεφ, του Αστραχάν.
αξιωματικοί και στρατιώτες του Λευκού Στρατού, αλλά και παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι. Ανάμεσά τους και κάποιος νέος τότε, με το όνομα Νικολάη Τουρβέροφ. Ούτε αυτός θα γύριζε ποτέ πίσω στην πατρίδα του. Έκοψε τα σύννεφα μια τελευταία ακτίνα. Η θάλασσα ανάσαινε απαλά, αλμύρα. Και ξαφνικά ανθίσαν πλούσια χρώματα στους σκούρους κίτρινους βράχους. Όλα θα στερέψουν, η στοργή και η κακία. Θα ξεχάσουμε όλα όσα πρέπει να θυμόμαστε. Μαζί μας θα μείνει ως το τέλος μόνο το όνομα της ξεχασμένης χώρας. Ράλης Κοψίδης, κατοχή. Πρωί με την δροσιά ξεκινήσαμε. Πάμε κατά την Αττική. Δεν ήρθε μαζί μας η αδελφή μου. Αυτή την αφήσαμε αμανάτη στο κάστρο. Τι θα τρώγε όλη τη μέρα, ένας Θεός το ξέρει. Χωματόδρομοι ατέλειωτοι και πάλι. Ο πατέρας έγινε να βιαστούμε, να φτάσουμε μέρα. Μυστικός σπονταρόδρομος σου κόβει τα λίπατα. Τι ήταν αυτά τα λίπατα, δεν το ξέρα. Ο δρόμος είχε πηγιάσει τα πόδια μας. Πέρασε ένας ψαράς, με μια αρμαθιά ψάρια στο χέρι. Τον παρακάλεσε ο πατέρας και του δω και δύο-τρία. Εκεί δίπλα ήταν ένα εκκλησάκι. Πίσω από το ιερό του ανάψαμε μια φωτίτσα και τα ψήσαμε. Ο Χριστός είχε προσφέρει ηχθείς και άρτος. Εμείς όμως τους άρτος πού να τους βρούμε. Στη διάρκεια του εμφυλίου, ο Γιάννης Ρίτσος συλλαμβάνεται και στέλνεται στο Κοντοπούλι. Οι εξόριστοι μένουν σε αποθήκες έξω από τα χωριά και δεν επιτρέπεται να μιλάνε στους ντόπιους. Γράφει το καπνισμένο τσουκάλι και τα δύο ημερολόγια εξορίας. Τα σώζει στέλνοντας τα δηλυγμένα σε ένα σακάκι, στην Νίνα, την αδερφή του. Εδώ τα αγκάθια είναι πολλά. Αγκάθια καστανά. Κίτρινα αγκάθια σ' όλο το μάκρος της μέρας, ως μέσα στον ύπνο. Όταν περνούν το σειρματόπλεγμα οι νύχτες, αφήνουν μικρά κουρέλια από τη φούστα τους. Εδώ είναι ένα φως αδελφικό, απλά τα χέρια και τα μάτια. Εδώ δεν είναι ένα μεγό πάνω από σένα ή εσύ πάνω από μένα. Εδώ είναι έναν ο καθένας πάνω από τον εαυτό του. Μέσα στα χρόνια θα ξανάρθει εδώ ο ποιητής Νοερά, γράφοντας έναν δικό του φιλοκτήτη. Εκεί μιλά για την ανθρώπινη μοίρα που τάζει και κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Έναν μύθο θα σας πω, γνώριμο, παλιό, μα και πολύ καλό, για το γνωστό μας φιλοκτήτη, του Πίαντα το γιο. Βασιλιά της Μεθόνης και της Θαυμακίας. Της Ολιζόνας, μα και της Αρχαίας Μελιβίας. Πρώτος τον αναφέρει ο Όμηρος, ο μέγας ποιητής. Στα έπι του τα ξακουστά, γι' αυτόν μας ομιλεί. Ήταν άριστος το ξώτης, επικεφαλής 7 ήταν πλοίο. Και με τούτα, με στην Τρία πάει το στόλο τον Αργείο. Μα τα πάθη του τον βρίσκουν στη Λίμνο και στη Χρήση. Μόλις φτάνουν οι Αχαιοί, για θυσία πλάι στη Βρύση. Κι όπως ο γενναίος φιλοκτήτης κοντά πάει στο βωμό, του έρχεται κατά πάνω του μέγιστο κακό. Άου! Στο πόδι το δαγκώνει άγριο νερόφινο φαρφακερό. Πόναγε, σφάδαζε, ούρλιαζε πολύ. Κι όπως ήταν η πληγή του άσχημη και βρωμερή, τον παράτησαν οι φίλοι στη σπηλιά μας, τη γνωστή. Στα καβύρια από εκεί. Αλίμονο! Μακριά από τους δικούς μου και την πατρίδα μου, νεκρός, ανάμεσα σε ζωντανούς, αλίμονο! Σιτιά, φτάνει! Περάσανε τα καβέρια βασανιστικά! Στις Λίμνου την έρημη την ακροθαλασσιά, ευτυχώς το τόξο, το πολύτιμο, το δώρο του ημίθεου Ηρακλή, τον έτρεφε σκοτώνοντας ζώα, πουλιά, γυρεύοντας τροφή,
μα και την κακοφορμισμένη του πληγή την απάλυνε λιγάκι η θαυματουργή λιμνία γη. Και ενώ η Τρία έμενε κάστρο άπαρτο, όνειρο απατηλό, ο Μάντης Έλενος μια μέρα ξεστόμησε το μυστικό. Η Τρία θα καταληφθεί όταν ο Φιλοκτήτης με τα θεϊκά του τόξα από τη Λίμνο απέναντι οδηγηθεί. Κι όταν ο Φιλοκτήτης ξάφνου εμπρός του... Ναύτες! Έλληνες! Αντιχρίζει, ανέλπιστη χαρά, ολόκληρο τον πλημμυρίζει! Ω, ξένοι! Τι θα χανάστε εσείς! Παράξατε σε αυτόν εδώ τον τόπο που είναι έρημος από ανθρώπους και που δεν έχει και καλό λιμάνι! Τι λες, μωρέ! Ποιο Μούδρος! Ποιος! Ο Μούδρος! Δεν τον ξέραν τότε! Ποια τα χαναν η πατρίδα σας! Ποια η καταγωγή σας! Ωραία, βλέπω ηλικία! Τώρα τελευταία έχω κάπως κόψει! Σπλαχνιστείτε με το δύστιχο! Μονάχος είμαι έρημος! 10 χρόνια! Μιλήστε μου! Αν φίλοι είσαστε, αν έχετε συμπόνια! Έλα, φτάνει, άντε! Ο Νεοπτόλεμος φανέρωσε το όνομα, τη γενιά του. Μα για τον Οδυσσέα Κιχ με τα άνομα σχέδιά του. Και ξάφνου η κρίση της πληγής το Φιλοκτήτη ρίχνει κάτω. Θάνετ απ' τους πόνους του σβήνει. Και μένει κάτω. 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 Γίνεται σε ύπνο βαθύ που μοιάζει με χαρά του. Και όταν ξυπνά, απόκαμε. Έσπασε η καρδιά του και μία χάρη ζήτησε. Τέλος στα βάσανά του. Πιάσε, παιδί μου ευγενικό. Πιάσε με σαν σφαχτάρι. Ρίξε με μες στο μόσιχλο σαν τελευταία χάρη. Ρίξε με, σου λέω, μες στο ηφαίστειο. Ρίξε με μες στη Λάδα. Τέτοια ιστορία σαν μαθευτή θα τρέμει όλη η Ελλάδα. Ρίξε με, σου λέω, μες στο ηφαίστειο. Ρίξε με μες στη Λάδα. Ρίξε με, σου λέω. Ρίξε με. Πώς θα λέγαει ο λογισμός σου? Καθώς ο Νεοπτόλεμος το δράμα αντικρίζει, λυγίζει σαν καλό παιδί και όλα τα ξεφουρνίζει. Στην Τρία θα σε πήγαινε και όχι πίσω στο σπίτι. Σε δούλεψα ψηλό γαζί. Συγγνώμη, Φιλοκτήτη. Εσάς της ενοήρωας. Ρε ξεδιάντροπε! Μη... Πελάκωνε στο ξύλο. Ρε ξεδιάντροπε! Και σε θεωρούσα και φίλο! Μα να σου εμφανίζεται και ο δόλιος Οδυσσέας. Ο μηχανογραφέας! Ω, βράχε απόκριμνε! Σπηλιά και φυλακή μου! Άνοιξε μέσα για να μπει το σάπιο το κορμί μου. Ω, γη της Λίμνου, λίμνια γη, και λάβες που πετιέστε, οι αχαιοί μ' αδίκησαν. Ω, βράχοι απόκριμνε, και γλάρι που πετάτε, πάρτε με και εμένα, ω, βράχε. Δεν είχαμε κόψει. Μιλίζεσαι. Είσαι και Μερακλής. Στην κλήση όμως τον δράμα σου θα δώσει ο Ηρακλής. Ίσια στην Τρία πήγαινε. Εκεί θα βρεις και για Τρία και δόξα που αξίζει. Ω, βράχε απόκριμνε. Ω, σπηλιά και φυλακή. Σταμάτα τις φορές, καλέ. Σταμάτα να μας πρίζεις. Και χωρίς καμιά αναδύρηση τον Ηρακλή ακούει. Ο ήρωας Μαλάκος, και τώρα υπακούει. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Τώρα που φεύγω από τη Λίμνο, έχω φυλαγμένες 2 κουβέντες να πω στη γη της Λίμνου. Χαίρε, σπηλιά, φωλιά και φυλακή μου. Χαίρε, πέτρα της αρμύρας. Χαίρε, ύψωμα του Ερμή.
που αντύχησες κάθε κραυγή μου. Χαίρε λίμνη αγή, θαλασσινή, και ευχήσου μου μέσα από την πέτρινη καρδιά σου. Καλό ταξίδι! Μπράβο! Σαν ψάπες. Σπιτική
στην άδα της γιαγιάς. Σκατσοχερούδες στον δρόμο! Δεν το πατήσαν! Σιγά σιγά όμως αρχίζει και κιός και προσπάθει να μοιάσει στις τσιάτς. Κουάξ, κουάξ, βρήκε και έξ, κουάξ, κουάξ. Κουάξ, κουάξ, τι. Βρήκε και έξ, κουάξ, κουάξ. Βρήκε και έξ. Κουάξ, κουάξ, βρήκε και έξ. Κουάξ, καλά, βάτεξε. Και έτσι έλεγε, πασκίζοντας να έρθει και να πες και να βρει συνεννόγης. Με το πέρασμα καιρού τα κατάφερνε για χαλιάς. Κυλήθηκε η γλώσσα της και γίνηκε ο καλύτερος συνομιλητής. Πυρνώντας ο καιρός μια δαχνή απ' τα βλάκη έπιεν βασιλέα γηδικατέρα. Πίνοντας όμως το νερό ρόφξεν και δύο-τρεις απ' σπόρα αυγά όπου μια βατρακίνα γυράν για να πλουτερεί τη φαμίλια. Σαν πειράσαν καμπός τις μέρες και η βασιλοπούλα αρχίξει να απάνει εδώ μέσα στα λαχαδεράς πόνια πανουτίν. Τόσο πέρναν ο καιρός, τόσο πόνι πλουτηρίναν. Κι έτσι ο βασιλιάς έστειλε να φέρνει στο παλάτ όλη τσαξτή γιατρή να ξετάσει την κουπέλα. Την κίνη ολοφόνιεν κι ολοαχάμνεν αφού κι τα αυγά σαν ορμάσαν γίναν κανονική βαθρακή. Ο αμουσκιός,
να σε γερέψω από τον μπαμπάς. Αν ποιος γιώρα τώρα δεν έχει. Είναι δίβουλος. Μουναχός, δεν θα φύγεις. Μη χουλουσκάνεις. Θα με πάρεις και με μαζί σου. Σαν θα μακλουθείς και έρθεις μαζί μου. Κι εγώ πολύ το θέλω και θα χαρώ. Θα πρέπει να ξέρεις ότι θα φύγεις από το παλάτ για να παπμένεις τη μάντρα. Εγώ τα αποφάσισα. Πάμε και ο Θεός σας μας δίνει πόρεψη. Σκουτνιάζοντας και δίχως να πάρει τίποτα μαζί, φύγαν, κλειφτήκαν και τώρα δεν τσέπιανε ούτε κουλουβό σκύλο. Αγαστές νύχτιο γαμπρός, τύφλης να έχει πηδηρά και πηδηρός. Thank you.
ξανά κορίτσια στο γυαλό. Μαζεύουνε τα λάθη. Σκυφτά πολύ. Πικρά πολύ. Το πέλο δεν το βλέπουν. Και ένα πανί, λευκό πανί, τους γνέφει στο γαλάζιο. Και από το που δεν τα γνάντεψαν, μαυρίζει από τον καημό του.